Δεν υπάρχει Ζαμπίδης. Τώρα να μην λέμε αυτά είναι για να έχουμε να λέμε. Σταμάτα να τα μιλάω. Λέγε. Σοβαρά. Εγώ είδα τον πιο δυνατό άνθρωπο του κόσμου. Τον Καρέλιν, τον Ρώσο. Τον έχει δει ποτέ στα βαρέα βάρη τον Παλαιστή. Τον έχω δει με πιτσερικά. Τον πλαχώνεται. Άμα τον πιάσει του Ζαμπίδη, τον κάνει φυσε... αυτό, πες το. Να βγάλει φως. Και να τα γκαλίτσα του το κουκλάκι. Ένα τέτοιο πράγμα να πούμε. Τον έχω δει κοστί το 84, τον κάνει φάουλ ένας κουβανός 165 κιλά. Και κάθεται ο κουβανός κάτω. Αυτός είναι εκείνη την εποχή, είναι πιτσιρικάς, είναι στα 125-128. Πάλεψε και με τον Ποικιλίδη. Ποικιλίδης λέει όταν τον έκανα εδώ πέρα τα δάχτυλα, ήταν σαν να χτύπησε καουτσούκ. Τον πονέσαν τα δάχτυλα. Σιβηριανός, ναι. Σιβηριανός από πάνω. Λοιπόν, κάνει κάθεται κάτω ο κουβανός, άκου να δεις άνθρωποι με δύναμη. Ακούω. Αν του δώσει μια μπάτσα από τον Ζαμπίδη, θα. Δεν είναι έτσι εύκολο, τέλο πάντων. Για τον Παλαιστή σε λέει το Ρόζο τώρα. 165 κιλά κάθεται ο κουβανός κάτω, ώρα κοστί το πιάνει. Έχει δει όπω παίρνει ο γερανός η πούμα που σκόνει ο 40 σαν να μην αισθάνεται τίποτα. Για τέτοιο πράγμα τώρα τον παίρνει, δεν γυρνάει μια πάω κάτω. Ο άλλο ακόμα κάτω είναι, σηκώθηκε, δεν ξέρω. Ούτε ξέρω τι έγινε εκείνο. Σε μιλάω άνθρωποι με δύναμη τώρα. Αυτά τώρα είναι παιχνίδια εδώ, δυνατά αθλήματα, για πραγματικά δυνατά αθλήματα. Είναι ή του σούμο που παίζουν οι Ιαπωνέζοι. Yeah. Αν πέσουμε εμείς και οι τέσσερις μαζί μας, λιώσαμε. Σαν να τρακάνε δυο πικαδήμινα μούρι με μούρι. Λοιπόν, τα βαρέα βάρη είναι νορμαϊκοί, αυτά είναι δυνατά αθλήματα. Τώρα κουνκ φου, μουνκ σου, ανασούνα μου και τα αυτά τα αθλήματα είναι αυτά τώρα. Δεν μιλάμε για δυνατά αθλήματα. Και κάτι άλλο, μαλεύουν και σε